Κουτλουμούσι αντιμετώπιζε τότε, όταν ήρθε λίγο πριν έρθει στην Παναγούδα, πάρα πολλά προβλήματα. Ήταν ένα μοναστήρι ερυπωμένο, χρεωμένο, χωρίς αδελφότητα, και μόλις και ο Γέρον Παΐσιος τον στήριξε πάρα πολύ και του είπε ότι θα έρθω εγώ να μείνω κοντά σας, και έτσι θα είμαι πάντοτε δίπλα σας στις δύσκολες αυτές ημέρες του μοναστηριού, του Κουτλουμουσίου, που προσπαθεί να ορθοποδήσει. Αυτό έγινε περίπου το 1978. Ο Γέροντας Παΐσιος συνήθιζε και ερχόταν στις μεγάλες γιορτές και μερικές Κυριακές. Καθόταν στο παρεκκλήσι της θαυματουργού εικόνας, της φοβεράς προστασίας, στο στασίδι που ήταν ακριβώς απέναντι από την εικόνα. Για ένα μεγάλο διάστημα, πάνω από 40 ημέρες, δεν είχε φανεί. Και επίσης η πόρτα του καλυβιού του ήταν κλειστή, δεν άνοιγε ούτε σε προσκυνητές. Όταν το έμαθε αυτό ο γέροντας Χριστόδουλος, ανησύχησε, σκέφτηκε ότι κάτι θα είχε συμβεί. Και κάποια μέρα ξεκίνησε μόνος του, πήγε στο καλύβι, χτύπησε την πόρτα, δεν άκουσε τίποτα και παραβίασε την πόρτα. Προχώρησε στο διάδρομο και μπήκε στο δωμάτιο, στο κελί του γέροντα. Είδε λοιπόν το γέροντα Παΐσιο καθισμένο χάμος στο πάτωμα, μπροστά σε ένα χαμηλό τραπέζι. Ήταν φανερά εξαντλημένος, χλωμός, αλλά με πολύ ειρηνικό πρόσωπο. Όταν μπήκε ο γέροντας, ο δικός μας, κατάλαβε καταρχήν ότι η ατμόσφαιρα έτσι ήταν διάχυτη από χάρη και ειρήνη. Εκεί λοιπόν, μπροστά στο γέροντα Παΐσιο, υπήρχε ένα πολύ φρέσκο, αχνιστό, ζεστό πρόσφορο, και δίπλα στο πρόσφορο ένα τσαμπί σταφύλι, πολύ όμορφο σταφύλι, με μεγάλες κόκκινες ρόγες. Τότε ο γέροντας Παΐσιος είπε στον γέροντά μας, τον πατέρα Χριστόδουλο, να πάρει από αυτό το ψωμί και να δοκιμάσει και από το σταφύλι. Όντως, ο πατήρ Χριστόδουλος δοκίμασε. Είχαν και τα δύο μία εξαιρετική γεύση και του αποκάλυψε, του φανέρωσε ο γέρο Παΐσιος ότι αυτά τα είχε φέρει μόλις η μητέρα του Θεού, η Παναγία. Τότε αυθόρμητα ο γέροντας ρώτησε το γέρο Παΐσιο: «Γέροντα, πώς είναι η Παναγία?» Και ο γέρο Παΐσιος σήκωσε το χέρι του και του ζήτησε να τον βοηθήσει να σηκωθεί επάνω. Ήταν πολύ εξαντλημένος. Ο γέροντας τον βοήθησε, σηκώθηκε επάνω, προχώρησε στο παρεκκλήσι και με δυσκολία σιγά σιγά έφερε την εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας και του είπε: «Έτσι παρουσιάζεται η Παναγία, σαν την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα. Αυτό φαίνεται περισσότερο από το βλέμμα της». Και τότε ο πατήρ Χριστόδουλος τον άφησε μόνο του και έφυγε, γιατί κατάλαβε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει κανείς να είναι πολύ διακριτικός.